ξεχνάτε όμως ότι η ομοιότητα με αυτά που έγιναν στο Καπιτόλιο είχε να κάνει με τις διαδηλώσεις εκείνες που πράγματι είχαν αρκετά γραφικά στοιχεία. Αυτή είναι διαδήλωση για τη δημοκρατία. Και είναι διαδήλωση για την Ελλάδα και είναι διαδήλωση για το δίκαιό μας. Και ενδεχομένως σε αυτές να είχαν εμφυλοχωρήσει και κάποιοι θύλακες της ακροδεξιάς. Αλήθεια, αυτή είναι η ομοιότητα. Σήμερα, όπως βλέπετε εδώ στο Σύνταγμα, πάλεται η καρδιά της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός κατεβαίνει κατά χιλιάδες. Ακόμα είμαστε 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του συλλαλητηρίου. Πράγματι, είχαν αρκετά γραφικά στοιχεία και ενδεχομένως σε αυτές να είχαν εμφυλοχωρήσει και κάποιοι θύλακες της ακροδεξιάς. Μπορούμε βεβαίως να κάνουμε και το άλλο. Να μαζευτούμε όλοι μαζί και να κάνουμε μια διαδήλωση να μπούμε μέσα στο Μαξίμου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. 5η 21 Ιανουαρίου. Ένα πρώτο σχόλιο κάκι εντρεχές που θα μπορούσα να κάνω θα ήταν να τα βλέπουν και να τα ακούνε αυτά οι εκατοντάδες, τα εκατομμύρια των Ελλήνων οι οποίοι ήταν στα συλλαλητήρια και πιστεύοντας 3 ώρες, πολύ σωστά μου θυμίζουν οι συνάδελφοι, είχαμε τότε σε ζωντανή σύνδεση από αυτό εδώ το μικρό περιφερειακό κανάλι, ζωντανή σύνδεση με το συλλαλητήριο για την Μακεδονία, κόντρα στην Συμφωνία των Πρεσπών. Εκατομμύρια Έλληνες όλη την Ελλάδα είχαν διαδηλώσει, πιστεύοντας αφελώς ότι ο κύριος Μητσοτάκης εννοούσε κάποια πράγματα από αυτά. Δεν θα κάνω αυτό το κακεντρικές σχόλιο, γιατί πιστεύω και με βάση το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν το είπε ενθερμό. Ξέρει τι λέει, ξέρει πού οδηγεί τα πράγματα, ξέρει τι θέλει να κάνει και σε σχέση με αυτούς που θεωρεί ότι μέσα στο ίδιο του το κόμμα του δημιουργούν ίσως προβλήματα. Ας τα βλέπουν αυτοί, ας τα λύσουν αυτοί, αλλά σε κάθε περίπτωση οι σκηνές, οι εικόνες, τωρινές και οι τότε, χθες ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, τα συλλαλητήρια και οι διαδηλώσεις και όλα όσα συνέβαιναν όταν ήταν ακόμα αντιπολίτευση, είναι αψευδείς μάρτυρες για την συνέπεια λόγων και έργων σε εισαγωγικά του κυρίου Μητσοτάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Καλησπέριζω τους συναδέλφους, την Αμέλεια Αναστασάκη. Καλησπέρα, Ανδρέα. Τον Βασίλη Γραμμένο. Καλησπέρα στους Παντακού Έλληνες. Τον Νίκο Μερτζάνη και καλησπέρα. Τον Πάνο Μαυρίδη στο στούντιο 2. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Αμέλεια. Ευτυχώς, Ανδρέα, που υπάρχουν και οι φωτογραφίες αυτές ως αποδεικτικά στοιχεία για το ποια πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τωρινή υπουργή της κυβέρνησης, βρέθηκαν τότε συγκεκριμένα στο μεγάλο συλλαλητήριο του Συντάγματος κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στο πλευρό του Πρωθυπουργού και που εκείνος είπε όσα είπε στο βήμα της Βουλής. Στελέχη πρωτοκλασσάτα και υπουργοί όπως ο κύριος Κικίλιας, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, όπως ο κύριος Βαρβιτσιώτες, η κυρία Βόζενμπεργκ και πολλοί πολλοί άλλοι. Και κυρίως η σύζυγός του. Έτσι μην το παραβλέπουμε και μην το ξεχνάμε. Ήταν και η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη εκεί, παρούσα σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και στα συλλαλητήρια κατά της συμφωνίας. Να θυμίσουμε ότι 31 του 2019, όταν ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορούσε τον κύριο Τσίπρα ότι χαρακτηρίζει ως ακροδεξιούς αλλά και ως μη σκεπτόμενους όσους αντιδρούν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να μην ξεχνάμε, να θυμόμαστε, αλλά και για το μέλλον να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τι έχουμε πει και να προσέχουμε τι έχουμε πει για να μην πέφτουμε σε αυτά τα λάθη. Βασίλη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι μάλλον να ξεκινήσω με αυτό που είχε πει κάποτε ο Κωνσταντίνος, ο αείμνηστος Μητσοτάκης. Είχε πει λοιπόν σε μια συνέντευξή του πως ονειρεύεται μια Ελλάδα που θα πρωτοπορεί. Φαίνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήλεψε την ατάκα του και θέλησε να πρωτοπορήσει αδειάζοντας τους υπουργούς του και έναν πρώην πρωθυπουργό. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που μέσα σε λίγες ώρες άδειασε υπουργούς και βουλευτές μόνο και μόνο για να βγει ατσαλάκωτος και για να μην εκτεθεί απέναντι στην αντιπολίτευση. Σε μία αντιπολίτευση με την οποία συμπλέει πλέον ιδεολογικά και λέω ότι συμπλέει ιδεολογικά γιατί σε μείζοντα εθνικά θέματα αυτοί οι δύο συμφωνούν. Βλέπετε Πρέσπες, Μακεδονικό και βλέπετε τώρα
και την διχοτόμηση του Αιγαίου. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος εξαπάτησε τον ελληνικό λαό και τον αγνό πατριώτη νεοδημοκράτη που τον εμπιστεύτηκε και τον ψήφισε, είχε πει ότι αυτή η συμφωνία είναι εθνικά επιζήμια. Το είχε πει στην 84η έκθεση Θεσσαλονίκης πέρυσι, πέρυσι δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε πει λοιπόν ότι είναι εθνικά επιζήμια. Δυστυχώς, λέει, την κληρονομούμε και αν θα γίνουμε ή θα φτάσουμε δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Ωστόσο όμως θα είμαστε πολύ αυστηροί, θα την παρακολουθούμε και από εκεί και πέρα θα ελέγχουμε να δούμε αν τηρείται ή όχι αυτή η κατάπτυστη κατά με συμφωνία. Και λέω λοιπόν το εξής. Για να δείτε πόσο πρωτοπόρος ψεύτης και κολοτούμπας είναι ο σημερινός Πρωθυπουργός, σας ενημερώνω ότι αυτή η συμφωνία, αγαπητοί τηλεθεατές και συνάδελφοι, έχει παραβιαστεί από την πρώτη μέρα της υπογραφής της μέχρι και σήμερα 72 ολόκληρες φορές. Σε ιστορία, σε όνομα, σε προϊόντα, σε αγάλματα, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δυστυχώς όμως ο υποτακτικός κατ' εμέ κύριος Μητσοτάκης, ο άνθρωπος που λέει ναι σε όλα στην κυρία Μέρκελ, δεν τολμάει να την καταγγείλει, δεν τολμάει τουλάχιστον να μπει και να πει όπα ρε παιδιά, εδώ υπάρχει παραβίαση κατάφορη. Υπάρχει μια συμφωνία που εμείς κληρονομήσαμε όπως έλεγε, δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά εδώ εσείς την παραβιάζετε συστηματικά. Και εμένα, τα δικά μου εθνικά συμφέροντα θίγονται από αυτή την παραβίαση. Θέλω για να πω και κλείνοντας, να θυμίσω στον ελληνικό λαό ότι το μόνο κόμμα η Ελληνική Λύση που κατέθεσε πρόταση για εξεταστική ήταν οι 10 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, οι πατριώτες βουλευτές που θελήσανε να φέρει το θέμα αυτό μια εξεταστική επιτροπή, να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτή η συμφωνία. Κάτω από ποιες συνθήκες, πού και ποιοι πληρώθηκαν. Γιατί υπήρχαν και καταγγελίες, σας θυμίζω και κλείνω, του κύριου Καμένου προς τον κύριο Κοτζιά για κάποια εκατομμύρια μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε ότι είναι αδίστακτος. Και όταν το καράβι βουλιάζει, θα είναι ο πρώτος που θα πηδήσει, αδειάζοντας όλους τους υπόλοιπους. Νίκο Μερτζάνη, τι σηματοδοτεί αυτό το οποίο κατά την δική σου εικόνα, το ρεπορτάζ σου, είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης? Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω η πλειοψηφία ή η μειοψηφία, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, πάρα πολλά στελέχη όμως, το γνωρίζεις και εσύ καλά, συμφωνούσα με την συμφωνία των Πρεσπών και δεν. Ενδεχομένως δεν συμμετείχαν και στις διαδηλώσεις. Αυτοί που διαφωνούσαν, οι άνθρωποι πήγαν να συμμετάσχουν σε μια διαδήλωση διαμαρτυρίας. Δεν είναι κακό να συμμετάσχουμε σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Τα πιστεύω μας. Διαδηλώνουμε και τελείωσε η υπόθεση. Τώρα η προσπάθεια εισβολή στη Βουλή είναι άλλο είδους θέμα. Από εκεί και πέρα, αυτό που σηματοδοτεί είναι ουσιαστικά η απόδειξη ότι όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης τα έκανε μόνο και μόνο για κομματικά κέρδη. Για μικροκομματικά κέρδη. Για τις εκλογές. Έτσι δεν θα σχολιάσω εγώ το αν αισθάνεται προδομένος ο λαός ο οποίος τον ψήφισε για να αντιπαρατεθεί με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ άλλωστε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι συμφωνώ με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θεωρώ ότι προσφέρει στην Ελλάδα ήδη ενδεχομένως. Αυτά που είπε ο Βασίλης Γραμμένος να είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν τηρείται η συμφωνία να είναι ένα άλλο είδους θέμα συζήτησης που κάποια στιγμή να το κάνουμε και πρέπει να δούμε και πού ακριβώς δεν τηρείται η συμφωνία και να προσπαθήσουμε να τηρηθεί η συμφωνία γιατί κατ' εμέ είναι σημαντική. Από εκεί και πέρα θέλω να δω ο κύριος Μητσοτάκης θα τα έχει καλά με το κόμμα του. Ή εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη που είναι κολοτούμπος, όπως είπε ο Βασίλης, θα υπάρξουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα εντρυφήσουν στις κυβιστήσεις. Εγώ ρώτησα το ερώτημά μου γιατί τα ακούμε ενδιαφέρον όλα όσα λέγονται για τα προηγηθέντα, τα είπα κι εγώ. Τι σηματοδοτεί η χθεσινή δήλωση, αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη ότι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε εκείνες τις διαδηλώσεις ήταν σε ένα βαθμό γραφικοί και ακροδεξιοί και εν πάση περιπτώσει. Τους αποκηρύσει. Τι μπορεί να σημαίνει πολιτικά ίσως, από εδώ και πέρα αυτό? Από είναι εδώ ερώτημα. Και πέρα ίσως ο κ. Μητσοτάκης έχει δει τα χαρακόμματα στο κόμμα του και παίρνει θέση μάχης. Πάνω Μαυρίδη. Προφανώς η αναφορά του Πρωθυπουργού εμένα προσωπικά ο οποίος έχω εναντιωθεί σε αυτήν την συμφωνία
την οποία θεωρώ εθνικά επιζήμια, δεν αφορά εμένα. Δεν βλέπω δηλαδή να αφορά εμένα. Εγώ ήμουνα στο συλλαλητήριο μαζί με όλους αυτούς τους οποίους δείξατε στις οθόνες σας και δεν θεωρώ ότι η αναφορά αυτή του Πρωθυπουργού αφορούσε εμένα. Οπότε δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική, ούτε και συμφωνώ άλλωστε. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι η εθνικά επιζήμια αυτή συμφωνία, η οποία επειδή ήταν και μια κακή συμφωνία για αυτό το λόγο και δεν τηρείται και παραβιάζεται, όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλης ο Γραμμένος, έχει την υπογραφή Αλέξη Τσίπρα. Και το ότι η Ελλάδα μεγάλωσε, έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ερώτημα είναι, με βάση τώρα αυτό που λες πάνω, αν είναι μια κακή συμφωνία, τότε γιατί την εφαρμόζει ο κατά τον κύριο Χατζηδάκη, θεόπεμπτος, τον Διονύση Χατζηδάκη, θα το δούμε μετά. Εν πάση περιπτώσει, γιατί την εφαρμόζει η κυβέρνηση που βγήκε στο όνομα του αντισύριζα αγώνα αυτή την κακή συμφωνία. Η συμφωνία αυτή είναι μια διεθνή συμφωνία και δεν μπορεί να αλλάξει. Βεβαίως και μπορεί να βληθεί, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν οι πρόνοιες εκείνες στην περίπτωση που υπάρξει παραβίαση. Έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας για να προχωρήσει η ελληνική διπλωματία όποτε το κρίνει και σε αυτή την πορεία. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το γειτονικό κράτος πρέπει να υπάρχει και βεβαίως από τη στιγμή που μέσα στο εσωτερικό του γειτονικού κράτους η πλειονότητα Αλβανοί και Βουλγαρόφωνοι έχουν ήδη εκφράσει αντιρρήσεις για αυτή τη συμφωνία, νομίζω ότι αυτή η συμφωνία θα πέσει ιστορικά. Και θα κρατήσουν το προηγούμενο όνομά τους. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί όλο αυτό που είναι κάτι κακό, με μία λέξη, το υπερασπίζεται με τέτοιο πάθος ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει καμία παθιασμένη υπεράσπιση. Ναι. Μόνο να λες το Σαμαρά ακροδεξιό και γραφικό είναι μια... Υπάρχει τήρηση της διεθνούς νομιμότητας. Μόνο να λες πάνω μου το Σαμαρά ακροδεξιό και γραφικό είναι είπε. Σαν να του βάζεις, αυτό όχι εσύ προσωπικά, λίμωνο. Ο κύριος Μητσοτάκης, σαν να του βάζει αλάτι στην πληγή, για να πω και εγώ τη δική μου γνώμη, σ' άκουσα. Για να πω τη δική μου γνώμη, του βάζει αλάτι στην πληγή του Σαμαρά ο Μητσοτάκης τώρα. Καμία σχέση. Καλά. Έχεις μιλήσει εσύ, ξέρεις. Καμία να μας πεις σχέση. Το ρεπορτάζ ή τη γνώμη σου. Καμία σχέση. Αν είναι ρεπορτάζ, το ακούσουμε. Λοιπόν, γιατί αν έχεις ρεπορτάζ, με ευχαρίστησε να το ακούσουμε. Αλλιώς, να πω το δικό μου. Να πω το δικό μου. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης βάζει αλάτι στην πληγή του κύριου Σαμαρά και του λέει: πας να μου δημιουργήσεις προβλήματα, σε προκαλώ πρώτος, σε αποκηρύσω και αν κινηθείς. Αποκηρύσει και τη γυναίκα του, παρακαλώ, δηλαδή. Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σε διέκοψα. Αν κινηθείς σε βάρος μου, σε έχω έτοιμο να σε τετραγωνίσω ως γραφικό και ακροδεξιό μαζί με όλα τα άλλα. Αυτό είναι το μήνυμα, διότι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Το παρακαλώ, μην διακόπτουμε. Δεν είναι το μήνυμα. Παρακαλώ, αυτό. Μην γίνεσαι υποβολέας. Δεν θα μου το παρακαλώ, λες σου είπα αν έχεις ρεπορτάζ να το πεις. Διευκρινίζεις παρακαλώ, ότι αυτό είναι το δεν μήνυμα απευθύναμε που σε σένα. Είναι η προσωπική σου άποψη τώρα. Γιατί δεν βρισκόμαστε πάνω σένα. Στο τραπέζι αυτό λέω, και δεν λοιπόν, σημαίνει ότι συμφωνώ ότι με αυτό που λες. Μέρες, παρακαλώ, δεν χρειάζομαι. Είχαμε τις τελευταίες μέρες και δηλώσεις δύο βουλευτών του κυρίου Σαμαρά, εκ μέρους του κυρίου Σαμαρά, του κλίματος, του στενού πυρήνα, κύριος Κατσανιώτης. Όχι δηλώσεις, ναι, ερώτηση. Του βάζουν εκεί ζητήματα για τις συμφωνίες που κάνει. Και δεύτερον, έχουμε φιλικά ιστολόγια προς τον κύριο Σαμαρά, τα οποία καθημερινώς εξαπολύουν βολές. Λοιπόν, αυτά επί του παρόντος θα δούμε. Το βέβαιο πάντως είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν διαφωνώ σε κάτι μαζί σας, είναι ότι ο άνθρωπος είναι συνεπέστατος. Δεν είναι ασυνεπής, δεν είναι κολοτούμπας. Τη συμφωνία που είχε κάνει στο παρασκήνιο, παρακαλώ, με τον Σταύρο Θεοδωράκη προσωπικά. Με τον Σταύρο Θεοδωράκη, ξαναλέω, προσωπικά, ψηφίστε με τον Τσίπρα και τον Κοτζιά τη Συμφωνία των Πρεσπών για να μπορώ να πω ότι τη βρήκα έτοιμη και εγώ θα φροντίσω. Και φρόντισε. Όλα τα στελέχη του ποταμιού, μα όλα τα επιφανή στελέχη,
βουλευτές, υπουργοί, γενικοί γραμματείς, σύμβουλοι. Ο κύριος Ψαριανός, άκουσον. Είναι, επειδή δεν βγήκε βουλευτής, σύμβουλος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Πικραμένου. Ακόμα 1,5-2 χρόνια μετά, δεν έχουμε μάθει, δεν μας έχουν πει, γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι κακό βέβαια, 74 χρονών είναι. Ο κύριος Πικραμένος δεν έχει ούτε μία αρμοδιότητα. Και ο κύριος Ψαριανός είναι σύμβουλος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και συνεργάτης του, χωρίς ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να κάνουν τίποτα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Εγώ να πω πάντως ότι δεν είπα ότι ο Μητσοτάκης έκανε κυβίστηση. Άλλος, θέλω να δω αν θα κάνουν οι υπόλοιποι που εικονίζονται κυβιστήσεις. Από Μωυσής, ναι, θεόμεπτος, ο Διονύσης Χατζηδάκης. Εντάξει, ο Διονύσης Χατζηδάκης είναι μητσοτακικός από τα γενοφάσκια του. Πάμε να το δούμε. Και να χαρακτηρίσω την κυβέρνηση βαθύτατα αποτελεσματική και τον Πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη θεόπεμπτο. Θεόπεμπτο. Λοιπόν, θεόπεμπτος. Για πες λίγο, εντάχει. Δεν θα σχολιάσω χαρακτηρισμούς του κυρίου Χατζηδάκη. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι του κυρίου Μητσοτάκη. Ήταν διευθυντής στο γραφείο τύπου θεωρεί ηγέτη, τον θεωρεί... Στο πολιτικό γραφείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Χατζηδάκη τώρα, τον κύριο Διονύση Χατζηδάκη, δεν θα τον σχολιάσω. Απλώς, τέλος πάντων, η ιστορία γράφεται χρόνια μετά και να δούμε τι θα γράφει για τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, όταν σχολιάζεις τον Μωυσή, είσαι λαλίστατος. Όταν σου λέμε το θεόπεμπτο, δεν θέλεις να το σχολιάσεις. Όλοι θεόπεμπτοι είμαστε. Όλοι άνθρωποι του Θεού είμαστε. Πάνω Μαυρίδη. Έχουμε έρθει με την ευλογία του Θεού. Πάνω Μαυρίδη. Προφανώς ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι σε αυτή την πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας, όπου όλα μαζί πέσανε, πανδημία και ελληνοτουρκικά, υπήρχε ένας πολιτικός ο οποίος κατάφερε και έφερε τα πράγματα σε μια ισορροπία. Και ότι εάν υπήρχε ο προηγούμενος, Θεός μαζί μας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό εννοεί, φαντάζομαι, ο κ. Χατζηδάκης. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο προηγούμενος δεν έχει δάσει τρίχο ατσάλινο στήθος με σκύλι ρόγα για να τη δείξει στον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι θα ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση. Απηχή μία άποψη η οποία υπάρχει σε πάρα πολλούς πολίτες, είτε είναι νεοδημοκράτες, είτε είναι οτιδήποτε. Οπουδήποτε αλλού και αν ανήκουν, που λένε ευτυχώς που υπήρχε ο Μητσοτάκης και όχι ο Τσίπρας σε αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, μην μείνουμε σε αυτό άλλο. Πάμε στο άλλο θέμα της ημέρας των ημερών. Αμέλεια, επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε προχθές, ότι ναι, μεν υπάρχει η ουσία, υπάρχει θέμα με τις καταγγελίες της Χρυσής Ολυμπιονίκου της Σοφίας Μπεκατόρου. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει ένας οριμαγδός που έχει κυρίως σχέση και με επικοινωνιακές πυρουέτες, πυροτεχνήματα, λόγια, κουβέντες, πολιτικά παιχνίδια, πολιτικές αντιπαραθέσεις, σκοπιμότητες, οι οποίες επισκιάζουν τα ίδια τα προσωπικά δράματα, τα οποία από μόνα τους είναι σημαντικά βέβαια, αλλά βλέπουμε ότι μπαίνουν αυτά στις μυλόπετρες των διαφόρων σκοπιμότητων, έτσι δεν είναι? Ανδρέα, όταν η κυρία Μπεκατόρου εξομολογήθηκε και βρήκε το θάρρος να πει για αυτή την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η ίδια πριν από πολλά χρόνια, έδωσε θάρρος και δύναμη σε πολλές άλλες γυναίκες να βγουν και να μοιραστούν τη δική τους ιστορία. Θέλω να πω όμως ότι, ξέρεις, όταν υπάρχουν αυτά, πολλές φορές δημιουργείται και μια κουτσομπολίστικη διάθεση και μια διάθεση ειρωνίας απέναντι σε πολλές άλλες τυχούσες γυναίκες που μπορεί να βγουν και να πούν κάτι αντίστοιχο, ότι τους συνέβαινε, ότι τους έχει συνέβει. Αμελία, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν βγαίνουν επώνυμα, σε εισαγωγικά, πρόσωπα, γυναίκες του δημόσιου βίου, δεν θέλω να αναφερθώ σε ποιο τομέα. Εφού βγήκε λένε... επώνυμα, γιατί να μην το πούμε? Παρακαλώ, γιατί θα ακούσεις το λαπό. Οι οποίες δηλώνουν ότι έχουν τύχει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, έτσι γενικώς και αορίστως, ενώ η Πιάτσα Βοά ξέρει η κοινωνία την πραγματικότητα. Είναι αυτό τι που θέλεις, λέμε. Δηλαδή. Και φεύγουμε δηλαδή, χάνεται η ουσία των καταγγελιών της Μπεκατόρου, όντως,
Και πάμε τώρα στο lifestyle της υποθέσεως. Είναι αυτό που λέμε ότι για λίγα λεπτά δημοσιότητας, που πολλές και πολλοί ίσως δεν έχουν και ανάγκη αυτή τη δημοσιότητα, γιατί μπορεί και να την έχουν. Στο βωμό λοιπόν της δημοσιότητος και με αφορμή ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως αυτό των καταγγελιών της σεξουαλικής κακοποίησης πολλών γυναικών, βγαίνουν και άλλες γυναίκες και λένε τα δικά τους. Εγώ όμως δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Γιατί? Θέλω να μείνω στο ότι ο κύριος Κακλαμανάκης και η κυρία Μπεκατόρου γνώριζαν μία ιστορία και προφανώς και άλλες ιστορίες. Γιατί ο κύριος Κακλαμανάκης, μιλώντας στο Μέγκα, είπε ότι και εκείνος ουσιαστικά μίλησε για ένα bullying, για μια μορφή bullying που είχε υποστεί και εκείνος πριν από πολλά χρόνια. Μίλησε για μια ψυχική, συναισθηματική κακοποίηση. Μα το είπαμε και χθες, η θεία του από το 1988. Γιατί όμως δεν μιλούσαν, Ανδρέα, γιατί δεν μίλησαν όμως και τόσα χρόνια. Αυτό εμένα αυτό λίγο με βάζει στη διαδικασία αυτό να σκέφτομαι αντίστροφα. Αυτό δεν λειτουργεί, Αμέλεια. Δεν ξέρεις αν τύχει στον καθένα να κάνει πώς θα λειτουργήσει. Απλά ξέρεις πώς το σκέφτομαι. Το θέμα είναι εκμετάλλευση. Το θέμα, πάντα σε όλα τα θέματα και πόσο μάλλον σε τόσο σημαντικά θέματα υπάρχει εκμετάλλευση ως ουρά. Δυστυχώς. Και υπάρχουν και πολλές φωνές. Είδα πολλούς που ανέβασαν στα social media τους και στα μέσα κοινωνικής τους δικτύωσης πολλά αρνητικά σχόλια για το γιατί η Μπεκατόρου μίλησε τώρα ή την ηρωνεύτηκαν ή οποιαδήποτε άλλη αθλήτρια, δημοσιογράφο, φοιτήτρια βγήκε τώρα και κατήγγειλε μία σεξουαλική κακοποίηση. Όμως είναι σημαντικό να βλέπουμε το γεγονός σαν ένα πολύ σημαντικό γεγονός και να μην κοροϊδεύουμε ή να μην κοφεύουμε μπροστά σε πράγματα που συμβαίνουν διαχρονικά, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε παγκοσμίως. Νίκο Μερτζάνη. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι που είπε η Αμέλεια, ότι σε κάθε τέτοια υπόθεση υπάρχει η ουρά της εκμετάλλευσης. Της εκμετάλλευσης από ανθρώπους οι οποίοι είδαν φως και μπήκαν, θα πω εγώ. Θέλω να πω ξανά για μια ακόμη φορά. Καθαρά και δυνατά υπέρ αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποστεί οποιαδήποτε κακοποίηση, χωρίς αλλά. Χωρίς αλλά. Όταν μπει το αλλά, είναι σαν να το συστηματοποιούμε για δεύτερη φορά και για τρίτη φορά. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να μπούμε στον ψυχισμό κάποιας γυναίκας, κάποιας κοπέλας η οποία βιάστηκε. Πόσο μάλλον στο 11χρονο κοριτσάκι, το οποίο βιάστηκε. Δεν ήξερε καν τι γινόταν. Δεν ήξερε πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που του συνέβη. Δεν το είχε πει καν στους γονείς του για τρία χρόνια. Δεν ήξερε πώς να το πει. Δεν ήξερε να πει τι της έκανε αυτός ο προπονητής, στο οποίο τα χέρια την είχαν αφήσει η μάνα της και ο πατέρας της. Δεν ήξερε και φοβήθηκε και το στίγμα. Υπάρχουν τρία στάδια από ό,τι λένε οι ψυχολόγοι. Υπάρχει το γεγονός ότι μετά νιώθεις ενοχές, ντροπή και φοβάσαι το στίγμα. Λες, μήπως φταίω εγώ που έπαθα ό,τι έπαθα. Αυτό εκμεταλλεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό εκμεταλλεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το ένα. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, νομίζω. Το δεύτερο που ανακύπτει και φουντώνει τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες, είναι αυτό το μετέπειτα, ότι έρχονται αυτό που λέμε. Το βλέπουμε. Βγαίνουν διάφοροι, δίνουν συνεντεύξεις, κάνουν δηλώσεις, γράφουν αορίστως. Χάνεται και το μήνυμα. Ότι και μένα μου την πέσανε. Η άλλη λέει στο ασανσέρ, ήρθε ο άλλος και μου είπε πάμε για καφέ. Πω, σεξουαλική κακοποίηση. Το φλερτ, εκείνο το ένα το άλλο. Τα γνωστά πρόσωπα, οι περσόνες των media ανακαλύπτουν ότι πέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και δυσχεράνε και η καριέρα τους. Υπάρχουν κανόνες, Ανδρέα. Ναι. Υπάρχουν κανόνες. Τώρα κάποιοι θα εκμεταλλευτούν. Ναι. Το ξέρουμε. Εδώ εκμεταλλεύονται. Εδώ εκμεταλλεύονται. Αυτό δεν είναι θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Το οποίο στο τέλος της ημέρας θα αφήσει στην άκρη την ουσία αυτό που λες. Δηλαδή το ότι γίνονται τέτοιες καταστάσεις και χρειάζονται παρότρινση, ενθάρρυνση, στήριξη τα άτομα, τα νέα άτομα που το υφίστανται να βγαίνουν να το λένε, στο τέλος ξέρεις τι θα γίνει, Νίκο. Αυτό που δεν γίνονται τόσα χρόνια. Δεν θα μιλάνε και θα φοβούνται. Δεν θα μιλάνε καθόλου. Διότι θα λέει ο Χίψη, αν βγω τώρα και μιλήσω, θα έρθει π.χ. ο Μερτζάνης, χρησιμοποιώ το όνομά σου, και θα σπεκουλάρει πάνω μου για να κάνει τη δική του δουλειά. Γιατί βλέπουμε ήδη ότι έχει μπει και το πολιτικό ζήτημα στη μέση. Τα λέγαμε και χτες. Στο ξαναλέω πάντως. Βγήκαν οι μεν, λένε οι δε. Είδα την κυρία Μπεκατόρου σήμερα και λέει: και κοιτάξτε να δείτε, καμία σχέση αυτό το οποίο έκανα με τις εκλογές στις αθλητικές ομοσπονδίες. Γιατί τώρα βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: αυτά τα κάνει ο Αβγενάκης που μπορεί να τα κάνει. Την εργαλειοποίηση για τις εκλογές της Ομοσπονδίας και γίνεται ένα κουλουβάχατο. Εγώ θα ξαναπώ σε ιστορικό στοιχείο, συγγνώμη Νίκο, ότι από τις 31 Αυγούστου του 1988 η Ρούλα Κακλαμανάκη, η θεία του Νίκου Κακλαμανάκη, είχε παραιτηθεί καταγγέλλοντας ότι για τον ανιψιό της από τότε, επί Πασόκ, έτσι. Ναι.
Ναι. Βάζανε εμπόδια στα αυτά. Γι' αυτό, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ο μόνος τρόπος είναι καθαρά και δυνατά υπέρ του θύματος. Γιατί? Γιατί αν βάλουμε το αλλά, θα ξανακάνουμε θύματα. Και πάνω. Θα έχουμε ουρές. Θα έχουμε ουρές. Έχω το λόγο. Ναι, ναι. Είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός για τη νέα μόδα που δημιουργείται, που βλέπω να δημιουργείται. Είναι κάτι ξενόφερτο που με χρονοκαθυστέρηση έρχεται και στην Ελλάδα, όπως όλες οι μόδες και οι τάσεις. Θα ήθελα να προστρέξω στην άποψή σου, Αντρέα, και στις επιφυλάξεις που έθεσες. Είναι από τις λίγες φορές που συμφωνούμε, αλλά όταν συμφωνώ μαζί σου δεν έχω το θάρρος να το λέω. Και να προσθέσω σε αυτό ότι σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι να λειτουργεί η δικαιοσύνη όσο πιο αντικειμενικά γίνεται και δίκαια, να μην υπάρχει στιγματισμός ούτε από τη μία πλευρά αλλά ούτε και από την άλλη, γιατί οδηγούμαστε σε υπερβολές είτε έτσι είτε αλλιώς, και καταλαβαίνεις που αναφέρομαι. Και από εκεί και μετά εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό που έχει σημασία και χάνεται μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι μια σημαντική αλλαγή που γίνεται σε ό,τι αφορά στον αθλητισμό. Εγώ υπήρξα αθλητής και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτοί οι αιώνιοι παράγοντες μέσα, οι οποίοι έχουν στα χέρια τους το μέλλον νέων παιδιών και το κάνουν όπως γουστάρουν. Είτε δεν τους δίνουν τις μεταγραφές να φύγουν, είτε τους εκμεταλλεύονται, είτε οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Και αυτό το πράγμα κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσει να συμβαίνει στον ελληνικό αθλητισμό. Και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που περιορίζουν και το όριο το ηλικιακό και το όριο των θητιών, αλλά και την παρουσία αθλητών μέσα στα διοικητικά συμβούλια, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τους νέους αθλητές, οι οποίοι στο φινάλε έχουν την ανάγκη να μιλήσουν και να πούν τα προβλήματά τους σε κάποιους που μπορούν να τα καταλάβουν, δηλαδή τους ίδιους τους αθλητές. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι έχει μια σημασία αυτό που γίνεται και το οποίο βεβαίως έχει περάσει στα ψηλά. Βασίλη, κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να κάνω από τη θέση που είμαι και από το βήμα που μου δίνεται τον τηλεδικαστή ούτε τον δικηγόρο. Θα ήθελα να πω ότι οι καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και βιασμούς σε μικρά παιδιά είναι όχι απλά καταδικαστές, αλλά και εξοργιστικές. Το πιο εξοργιστικό απ' όλα είναι ότι κάποιοι αθλητικοί παράγοντες και πολιτικοί παράγοντες του τόπου εργαλειοποιούν αυτές τις καταγγελίες και τις χρησιμοποιούν για προσωπικό όφελος. Και ο κόσμος καταλαβαίνει τι εννοώ. Όταν αυτές οι καταγγελίες γίνονται από γνωστούς ανθρώπους, δηλαδή διάσημους ανθρώπους που τη χάνουν αναγνώριση από το ευρύ κοινό, τότε είναι πολύ πιο σοβαρές, γιατί παίρνουν και περισσότερη δημοσιότητα. Το είδαμε τώρα αυτό. Το λόγο όμως σε αυτές τις περιπτώσεις έχει μόνο η δικαιοσύνη, η οποία σκοντάφτει πάνω σε ένα νομικό πλαίσιο που δεν της επιτρέπει, λόγω της παραγραφής του οποιοδήποτε τέτοιου αδικήματος, αν έχει προκύψει κάτι τέτοιο, να κάνει και πολλά πράγματα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει και το νομικό πλαίσιο, για να δούμε πώς μπορούν, έστω και μετά από 20 χρόνια, 30 χρόνια, όταν θα γίνονται αυτές οι καταγγελίες, να τιμωρείται και αυτός που τις έχει διαπράξει. Θέλω να πω όμως ότι, και είμαι ξεκάθαρος, το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι, αυστηρό και να εξαντλεί την αυστηρότητά του σε παιδαραστές, βιαστές, εμπόρους ναρκωτικών, λαθρεμπόρους και εμπόρους λευκής σαρκός. Θα πρέπει λοιπόν το νομικό πλαίσιο να γίνει τέτοιο, ούτως ώστε να μην τολμάει ουδής να μπει σε αυτή τη διαδικασία, έστω και αν είναι άρρωστος. Αν είναι άρρωστος, να υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο, ούτως ώστε να μπορεί αυτούς τους ανθρώπους να τους υποθάλπει, να τους βάζει μέσα σε ένα νοσοκομείο, να τους κάνει καλά κτλ. Αυτή είναι η άποψη η δικιά μου. Θα πρέπει, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να προσφεύγουν αμέσως στις αρχές οποιοδήποτε έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση, είτε το θύμα, είτε η οικογένεια του θύματος, γιατί και εγώ πατέρας τριών παιδιών είμαι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε και όλοι εμείς που παρακολουθούμε αποσβολωμένοι αυτή την υπόθεση τα συμπεράσματά μας.
Πάντως, επειδή το είπε και προηγουμένως το είπες και εσύ, Αμέλεια, για τις δηλώσεις του Νίκου Κακλαμανάκη, ο οποίος προανήγγειλε χθες, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι η Σοφία Μπεκατόρου είχε αναφερθεί στην κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση και μιας τότε 11χρονης. Μίλησε σήμερα, σήμερα η 11χρονη, η τότε 11χρονη, έδωσε συνέντευξη. 20 χρονών. Ναι, 20 χρονών. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό. Και είπε ότι δεν το εκμυστηρεύτηκε τότε στους γονείς της, παιδής μόλις 11 χρονών, δεν ήξερε πώς να το χειριστεί. Βιασμός με όλο το νόημα. Πέρασαν 3 χρόνια για να το πω στους δικούς μου ανθρώπους. Ήμουν 14 όταν το είπα, ναι, και δεν άντεχα άλλο και έπρεπε κάπως να βρω το θάρρος να το πω στους γονείς μου. Μόλις το έμαθαν οι γονείς μου, πήγαν κατευθείαν στην αστυνομία. Έφυγε βράδυ ο προπονητής. Η 20χρονη σήμερα είναι μέλος της Εθνικής Ιστιοπλοϊκής Ομάδας με παγκόσμιες διακρίσεις αλλά και φοιτήτρια. Όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε το δικό της Γολγοθά. Είχαμε πάει, είχαμε ζητήσει περιοριστικά μέτρα. Έπρεπε ή να διαφυλάξουν εμένα οι γονείς μου ή να γίνει ένας διασυρμός σε ένα ολόκληρο χωριό που θα ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, 11 χρονών. Οπότε αποφασίσαμε, προσέξτε, αποφασίσαμε να μην το κινήσουμε νομικά, πέρα από το να απευθυνθούμε στο Συμβούλιο τότε του Ομίλου, οι οποίοι απλά έθαψαν το θέμα, οι οποίοι απλά κοίταξαν να με διασύρουν σε ένα ολόκληρο χωριό. Αυτό είναι το ένα απόσπασμα βασικά. Όλοι γνώριζαν, λοιπόν, εδώ φεύγουμε άλλαξε, από... τον άλλαξαν τον προπονητή. Τον άλλαξαν, Αντρέα, τον έδιωξαν τον προπονητή. Και λοιπόν... αυτό είναι, τον έδιωξαν τον προπονητή. Ναι. Ο όμιλος αυτός, επειδή την άκουσα στη συνέντευξη, ο όμιλος αυτός... Η ομοσπονδία. Το έκανε βούκινο. Ναι, και σταμάτησε εκεί. Και σταμάτησε εκεί. Δηλαδή αυτό ήταν το καθήκον. Όχι, δεν το συζητάμε τώρα. Δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή και προστάτεψαν τον καταγγελόμενο. Ακριβώς. Βιαστή και διέσυραν το θύμα. Αυτό έγινε το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι από ένα σημείο λοιπόν και μετά, εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τους κήρυκες κανείς και τους θυμητές. Από ένα σημείο και μετά πρέπει κάποιοι γύρω από τα θύματα να βρίσκουν το θάρρος, το κουράγιο να τα λένε στην ώρα τους. Αντρέα, το κουράγιο να το βρουν αυτοί οι κάποιοι γύρω από τα θύματα. Πρέπει όμως. Όχι, δεν ρίχνω σε αυτού τη βασική ευθύνη. Πρέπει όμως, Αντρέα, να καταλάβουμε ένα πράγμα. Άκουγα πάρα πολλούς ψυχολόγους. Τέσσερις μέρες έχω ακούσει πάρα πολλούς ψυχολόγους. Ξέρετε το πρόβλημα. Ότι λέει τα θύματα είναι τόσο φοβισμένα. Συμφωνώ και απολύτως. Τόσο μπερδεμένα που ούτε στο ψυχαναλυτή τους δεν το λένε. Συμφωνώ απολύτως με αυτό. Λέω για τους ανθρώπους που είναι γύρω-γύρω και για την ανάγκη. Μα γι' αυτό είπα, Νίκο, προηγουμένως για να πάμε σε διάλειμμα. Αναφέρθηκα στην τεράστια ζημιά που γίνεται αυτές τις μέρες με την επικοινωνιακή και όχι μόνο σκύλευση, διότι πέφτουν όλοι πάνω σαν κοράκια με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Για λίγη δημοσιότητα. Και λέει ο άλλος τώρα που έχει και αυτός μια ανάλογη εμπειρία και την έχει θάψει μέσα του. Τι να βγω να πω εγώ τώρα. Άστο καλύτερα. Δηλαδή, έχουν ανοίξει στόματα, Αντρέα. Ναι, έχουν ανοίξει στόματα. Νίκο, επειδή ζούμε σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι θα ζήσουμε το ίδιο έργο. Κάποια στιγμή... Εντάξει. Κατάλαβες. Ναι, το κουκούλωμα είναι εθνικό σχόλιο. Για άλλα. Ναι, και αυτό θα είναι το χειρότερο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάρω μία πάσα από την κουβέντα του κυρίου Κουκοτού σε ό,τι αφορά το θέμα των εμβολιασμών. Ότι είπατε, κύριε Κουκοτέ, ότι θα επενδύατε σαν επιχείρηση να εμβολιάζετε όλους τους υπαλλήλους. Αν κάποιος αρνηθεί, τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση? Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να προσλάβω κάποιον που θα αρνηθεί να εμβολιαστεί, δηλαδή, εννοείται. Δηλαδή είναι επικίνδυνος. Καταρχήν, το γεγονός ότι θα αρνηθεί να εμβολιαστεί, που σημαίνει ότι είναι, καταρχήν δεν πιστεύει στον ιό, άρα είναι επικίνδυνος. Δεν θα πάρει σοβαρά τα μέτρα. Στην προσωπική του ζωή ενδεχομένως να μην προσέχει, άρα θα μου φέρει τον ιό μέσα. Δεν θα μπορούμε να μην τον προλάβουμε μια απλή θερμομέτρηση στην πύλη. Όπως ξέρουμε, ο ιός θέλει 3-4 μέρες να υποαστεί. Όχι, δεν το συζητάω. Δεν γίνεται να συζητάμε, παιδιά, για τέτοια πράγματα. Τα πράγματα αυτά είναι πράγματα στα οποία επεμβαίνει εισαγγελέας.
Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την κοινική ομή δήλωση του κυρίου Κοκοτού, ο οποίος είναι των γνωστών ξενοδοχείων εκεί στο Ελούντα Μπιτς στην Κρήτη και νομίζω ότι είναι και στέλεχος του ξενοδοχειακού εκεί επιμελητηρίου. Το πιο ανατριχιαστικό, το πιο συγκλονιστικό είναι ότι η δήλωσή του αυτή επιβεβαιώνει δυστυχώς αυτό που λέμε εδώ και πολύ καιρό εμείς από εδώ, ότι μπαίνουμε σε σκοτεινές περιόδους. Διότι αν αρχίσουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις και οι κόφτες τέτοιου τύπου, πού θα φτάσουμε? Θα φτάσουμε χωρίς υπερβολή στο σημείο να μας πούν ότι όπως βάζανε επί κατοχής, έτσι, στους Εβραίους εδώ το αστέρι για να ξέρουν ότι αυτοί είναι Εβραίοι, μετά στους λεπρούς, μετά στο Σπίνα Λόγκα και. Αυτό είναι η κατάληξη. Διότι αν θα πρέπει σε όλες τις εκφάνσεις σιγά σιγά της ζωής, όχι μόνο όπως υποκριτικά λέει ο κύριος Μητσοτάκης, πιστοποιητικό εμβολιασμού για τις μετακινήσεις, διότι έρχονται τα επόμενα βήματα μετά, πού θα σταματήσει αυτό? Συναλλαγές θα σου λέει στο δημόσιο πιστοποιητικό εμβολιασμού. Εργασιακές σχέσεις, λέει ο κύριος Κοκοτός, α, δεν έχεις εμβολιαστεί, α, μακριά, ξού από εδώ. Εν τέλει δηλαδή, όποιος δεν έχει εμβολιαστεί για τους χύψη λόγους, τι τύχη έχει? Καμία. Ωραία δημοκρατία έχουμε. Ωραίο καθεστώς ελευθερίας βιώνουμε. Αυτό λέγεται με τον πιστόλι στον κρόταφο. Δημοκρατία και ελευθερία πάνω Μαυρίδη, με τον πιστόλι στον κρόταφο. Και σπέβδω, επειδή ξέρω ότι θα μου πεις την αντίθετη άποψη, να σου πω ότι έτσι και χειρότερα, όχι χειρότερα, βαρύτερα, τα είπε χθες στην Ευρωβουλή, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε αύριο αναλυτικά, μια Ελληνίδα ευρωβουλευτής, όχι ελληνικού κόμματος, μπα, του Μακρόν. Η κυρία Χρυσούλα Μανολοπούλου, Ελληνίδα από το Κιάτο της Κορινθίας. Διακεκριμένη επιστήμον, παρακαλώ. Ούτε δημοσιογράφος, ούτε συνωμοσιολόγος. Διακεκριμένη γιατρός. Ξαναλέω, γιατρός η κυρία Μανολοπούλου. Τα είπε μια χαρά. Πάνω. Δεν ξέρω τι θα έκανες εσύ. Πάντως, εγώ δεν θα πήγαινα με μια γυναίκα η οποία δεν τηρεί στοιχειώδες όρους υγιεινής. Με μια γυναίκα να κάνω τι? Μπανιό? Τι σχέση να, έχει να τώρα αυτό που σχέση μου λες. Με μια γυναίκα, να έρθεις κοντά με μια γυναίκα ή με κάποιον άλλον άνθρωπο ο οποίος δεν τηρεί τους όρους υγιεινής. Το εμβόλιο τι σχέση έχει με τους όρους υγιεινής τώρα? Όποιος δεν κάνει το εμβόλιο. Όλο το θέμα, ναι. ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης του ιού αυτού και του κάθε ιού είναι να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής. Έτσι δεν είναι? Να πλένουμε τα χέρια μας, αυτό δεν λέμε? Σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, αυτά δεν λέμε? Έχει καμιά σχέση με αυτό που λέμε? Φυσικά τώρα. Φυσικά και έχει. Φυσικά ένας άνθρωπος ο οποίος, είναι απρόσεχτος, δεν μπλένεται, είναι απρόσεχτος και κουβαλάει ιούς, δεν τον κάνεις παρέα, τον κάνεις. Για το εμβόλιο λέμε τώρα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Και εγώ λέω για το εμβόλιο, επειδή καταλαβαίνω που το πας, λοιπόν, λέω για το εμβόλιο. Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι που λένε περί του εμβολίου και δεν υπάρχει ιός είναι ακριβώς αυτοί στους οποίους αναφέρουμε. Θα κάνεις παρέα με ανθρώπους που συζητάς βιβλιάριο υγείας, αγαπητέ πάνω. Λίγοι, συγγνώμη, έρχομαι αμέσως σε ένα Βασίλη. Οι λίγοι πάντως άνθρωποι που περιγράφεις, σύμφωνα με δηλώσεις του καθήλυνα αρμόδιου, του γνωρίζοντος από τον καθέναν καλύτερα, του Προέδρου της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Νοσοκομεία, σου λέω πάνω, ότι μόνο το 50% δέχτηκε να εμβολιαστεί από τους υγειονομικούς όλης της χώρας. Ο κύριος Γιαννάκος τα λέει αυτά, για να μην λες τα λέω εγώ. Έκλεισε ο κύκλος των εμβολιασμών στον τομέα της δημόσιας υγείας και μόνο το 50% εμβολιάστηκε. Νομίζω ότι η κουβέντα μας γίνεται με αφορμή το βίντεο. Μα εσύ μου είπες αν θα πήγαινα με μια γυναίκα που δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτή ήταν η απάντηση που μου είπες. Είπε ο κύριος Κοκοτός, ο οποίος τον κατακεράβνωσης. Εγώ άκουσα τι μου είπες, αν θα πήγαινα, το επιχείρημά σου ήταν αν θα πήγαινα με μια γυναίκα που δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτό ήταν η απάντηση. Το δικό σου επιχείρημα έχει τη λογική που έχει. Υπάρχει και η άλλη λογική, την οποία έχει δικαίωμα ο άλλος άνθρωπος να έχει, όπως έχεις εσύ δικαίωμα να έχεις το δικό σου επιχείρημα, έτσι έχει και δικαίωμα και ο άλλος. Το επιχείρημα λοιπόν που είπε ο κύριος Κοκοτός, τον οποίο κατακεράβνωσες, είναι το εξής. Ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος σε σκοτεινές περιόδους, είπε ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος αρνείται να κάνει το εμβόλιο, σημαίνει
σημαίνει ότι δεν τηρεί τα μέτρα υγιεινής και το ίδιο πράγμα θα κάνει και στη δουλειά κατά τον κύριο Κοκοτό. Γιατί ο Κοκοτός θα πρέπει να τον εμβάλει στη δουλειά του αυτόν τον άνθρωπο? Κατά τον κύριο Κοκοτό. Εσύ θα έβαζες έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα σου, σε ρώτησα εγώ. Κάθε μέρα με τέτοιους ανθρώπους είμαι. Η απάντησή μου είναι ευθεία, επειδή απευθύνεσαι πάλι προσωπικά σε μένα. Κάθε μέρα με τέτοιους ανθρώπους είμαι. Και δεν θα τους ζητήσω πιστοποιητικό υγειονομικών φρονημάτων, δεν θα τους ζητήσω πιστοποιητικό γενικότερα, δεν θα τους βάλω καμία στάμπα. Είσαι δεν πρόκειται λεπρός. Για στάμπα. Αμπά, δεν πρόκειται στοιχειώδη. Αμπά, δεν είναι κοινωνικό στίγμα. Και μετά πρόκειται. Λέγαμε προηγουμένως για τους βιασμούς. Εγώ δεν έχω κάτι βιασμούς. Με αυτούς ανθρώπους, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τους πάρω και αγκαλιά. Βασίλη. Κοίταξε, να αναφέρω το δικαίωμα του καθενός να πράξει όπως θέλει. Εγώ κατανοώ τον πάνω ότι μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη φοβία στο να πλησιάσει ανθρώπους, να αγκαλιάσει ανθρώπους, να πάει σπίτι να αγκαλιάσει τη γυναίκα του, γιατί μπορεί να φοβάται πως έχει κολλήσει τον κορονοϊό και τον κολλήσει τον ίδιο, να ζητάει πιστοποιητικά υγείας από ανθρώπους που μπορεί να συναναστρέφεται σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε τηλεοράσεις κτλ. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι είναι και αναφέρω το δικαίωμα δικό μου να ορίσω εγώ το τι θέλω να βάλω στο σώμα μου και το τι δεν θέλω. Συνταγματικό σου δικαίωμα. Α, βεβαίως. Συνταγματικό σου δικαίωμα. Να βάλεις κάτι στο σώμα σου που δεν θέλει. Κανένας δεν σε υποχρεώνει. Το οποίο, άκου λίγο πάνω τώρα. Άκουσε με λίγο. Το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης θέλει και προσπαθεί με κάθε τρόπο, εκμεταλλευόμενος τη θέση του Πρωθυπουργού, από τη θέση του Πρωθυπουργού, την οποία δεν την πήρε επειδή είναι ωραίο παιδί, του την έδωσε, τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Το 30% του 40%. Εντάξει. Εκμεταλλευόμενος λοιπόν αυτή τη θέση, πήγε έξω και ζητάει πιστοποιητικά, ξέρω κι εγώ, αν εμβολιασμού ή όχι. Εγώ λοιπόν ρωτάω, με ποιο δικαίωμα το κάνει αυτό ο Πρωθυπουργός? Εκφράζει την προσωπική του άποψη ή τη συνολική άποψη της χώρας, των πολιτών? Γιατί η πλειοψηφία, αγαπητέ πάνω των πολιτών, δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο. Δικαίωμά της δεν είναι? Είναι δικαίωμά της? Είναι δικαίωμα της κάθε γυναίκας, το βλέπουμε. Όπως το ορίζει ο νόμος. Να πάει να κάνει έκτρωση και να πάει να σκοτώσει ένα παιδί. Είναι δικαίωμά της. Ο νόμος το λέει, δεν το λέω εγώ. Εγώ, άμα ρωτούσα, δεν θα έλεγα ποτέ. Απαγορεύεται. Γιατί να το σκοτώσει το μωρό? Όμως πάνε και το σκοτώνουν. Κανένας δεν της λέει γιατί το σκότωσες. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε λοιπόν μια παράφορη, μια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις μορφές της. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Αν εσείς ψάχνετε για πιστοποιητικά υγείας, ξέρω κι εγώ, βιβλιάρια υγείας ή ό,τι άλλο θέλετε, σαν, εν πάση περιπτώσει, φιλελεύθεροι και προοδευτικοί, να το πω και έτσι, γιατί εμείς είμαστε οπισθοδρομικοί, δεν είμαστε προοδευτικοί, είμαστε πίσω, έχουμε μείνει το 1960. Μας αρέσει όμως. Έτσι μεγαλώσαμε, έτσι καλοχηθήκαμε, έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ναι, δεν είμαστε κατά των εμβολίων. Να γίνουν τα εμβόλια τα οποία προβλέπονται και πρέπει να γίνουν. Τα μικρά παιδιά κάνουν κάποια εμβόλια. Η λαρά, ανεμβολιάς, ξέρω κι εγώ, μαντού, οτιδήποτε. Τα κάνουν. Κανένας δεν λέει γιατί τα κάνουν. Κανένας δεν αντιδρά. Όμως, εδώ γίνεται και το άλλο. Όταν ένα παιδάκι θέλει να πάει στο σχολείο, το ξέρετε ότι πλέον ζητάνε στα δημοτικά βιβλιάρια υγείας και κοιτάνε να δουν αν έχεις κάνει όλα τα εμβόλια. Αν δεν έχεις κάνει όλα τα εμβόλια, το παιδί σου δεν το δέχονται στο σχολείο. Σου λένε, κύριε, δεν το δεχόμαστε. Και ρωτάω κάτι τελευταίο για να κλείσει εδώ η ιστορία. Κύριος Μητσοτάκης εμβολιάστηκε και μάλιστα δύο φορές. Εγώ δεν θα σχολιάσω με τον τρόπο που πήγε και εμβολιάστηκε, αν κατέβασε το μπουκάμισο, αν είχε τρίχα ή αν είχε τριμαριστεί ή όχι. Αυτό είναι δικαίωμά του. Η εικόνα του μπορεί, είναι δικιά του και μπορεί να την προστατεύει και να την εκθέτει όπως θέλει αυτός. Εγώ λέω το εξής. Εφόσον ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης πήγε και εμβολιάστηκε δύο φορές, γιατί κυκλοφορεί με μάσκα και γιατί φοβάται εμένα που δεν έχω εμβολιαστεί? Εγώ, ρε φίλε, δεν θέλω να εμβολιαστώ. Θα με στείλεις εσύ, πώς σε λένε κάτω, πώς τον λένε, Κοκοτούλα, πώς τον λένε τον κύριο? Κοκοτό. Θα με στείλεις εμένα στον εισαγγελέα? Δεν θα σε στείλει ποτέ, μισό όσο και έφερε δουλειά του, ρε, στο ξενοδοχείο σου, το οποίο δεν γνωρίζω αν έχει πάρει. Το οποίο δεν γνωρίζω αν έχει πάρει και δάνεια. Δεν μπορεί εσύ να τον υποχρεώσει να σε πάρει τη δουλειά του ανεμβολία σου. Δεν γνωρίζω αν έχει πάρει δάνεια. Δουλειά και άμα θέλει σε παίρνει. Άμα δεν έχει εμβολιαστεί, δεν σε παίρνει. Δεν γνωρίζω αν έχει πάρει δάνεια από τι ελληνικέ τράπεζε για να το συντηρεί. Παρακαλώ, ευχαριστώ Νίκο για να προχωρήσουμε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί όλο αυτό παρακαλώ. Είναι οι γενικέ συνθήκε. Αγαπητέ, ο κόσμος πεινάει. Έρχεται πείμνα. Το Bloomberg το είπε. Κάποιος λοιπόν που πεινάει θα ακολουθήσει τις οδηγίες του αφεντικού. Δεν θα πάει στη δουλειά
και θα κάνει ό,τι γουστάρει. Όπως εσύ όταν πας στο σπίτι κάποιου ανθρώπου, λοιπόν, δεν κάνεις ό,τι γουστάρει. Νίκο, παρακαλώ, δεν με ακούγεστε. Πάμε στον Νίκο προηγουμένως. Θέλω να πω. Παρακαλώ, επειδή με ρώτησε κάτι επί προσωπικού ο Πάνος Μαυρίδης, θέλω να το απαντήσω. Ότι πάντα θυμάμαι, απλώς τώρα μου είχε διαφύγει. Το φοβερό, δεν θυμόμουν τον τίτλο, το βρήκα. Τη φοβερή, συγκλονιστική, μα πραγματικά και συγκλονιστική ταινία. Το ξέσπασμα Πάνο Μαυρίδη του 1995 με τον Ντάστιν Χόφμαν. Το οποίο, κοίτα να δεις τώρα τι ηρωνία. Περιγράφει μια φανταστική τότε θανατηφόρα επιδημία τύπου κορονοϊού. Και ο Χόφμαν με τη σύντροφό του που είναι στρατιωτικοί γιατροί πηγαίνουν στο μέτωπο για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια. Και η σύντροφός του μολύνεται. Έχει φοράει τις μάσκες, όλα αυτά που μας έχουν και εμάς σήμερα. Τις μάσκες, τα σκάφαντρα, προσπαθώντας να σώσει ανθρώπους. Και μολύνεται και είναι ετοιμοθάνατη. Και το αντίδοτο δεν έχει έρθει ακόμα. Σε συμβουλεύω να δεις την ταινία για να δεις τι κάνει αυτό ο Χόφμαν. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέω. Απόλυτη. Απόλυτη. Πάλι κάνεις απόλυτη. Προπαγάνδα σε βάρος με αυτή απόλυτη. Τη φορά. Εγώ, σου λέω εγώ λοιπόν να, την να δεις την ταινία για να δεις ο πραγματικός... Γιατί σέβομαι το χώρο που με φιλοξενείς. Ο πραγματικός άνθρωπος τι κάνει στη σύντροφό του εγώ εκείνη την ώρα. Εγώ είμαι απάνθρωπος, Ανδρέα, αφού σε βολεύει εκείνη αυτός. Την ώρα, εκείνη είμαι την ώρα, άκουσε εσύ το λοιπόν, άνθρωπος, άκουσε το άνθρωπος. Λοιπόν, άκουσε το λοιπόν, μπας ναι, ναι. Και βρούμε αφού μια άκρη. Αφού σε βολεύει για την προπαγάνδα σου. Δεν θέλει να τα ακούσεις. Δεν θέλει να τα ακούσεις. Στο χαρίζω αυτό. Δεν θέλει να τα ακούσεις. Θα το πω, Νίκο Μπερτζάνη. Τραβάει το προφυλακτικό σκάφανδρο και της δίνει ένα φιλί στο στόμα. Νίκο. Λοιπόν, είναι άλλου είδους θέμα να μιλάμε για ένα επικίνδυνο ιό και να προτρέπουμε τους πολίτες να το κάνουν και άλλου είδους θέμα να μιλάμε για τον ίδιο επικίνδυνο ιό και να υποχρεώνουμε τους πολίτες δια της τεθλασμένης να τον κάνουν. Εγώ δεν συμφωνώ με τον Πάνο γιατί το παράδειγμα, όχι για κάτι άλλο, για το παράδειγμα. Όποιος δεν έχει εμβολιαστεί δεν είναι άρρωστος. Έχουμε κάνει ένα λάθος εδώ. Όποιος έχει εμβολιαστεί δεν είναι άρρωστος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, δεν γιατί θα αποφύγεις να τον ακουμπήσεις τον ανεμβολιαστό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για το παράδειγμα λέω. Έτσι, όχι, το παράδειγμα για το συγκεκριμένο θέμα λέμε. Στο συγκεκριμένο θέμα. Ωραία, να ρωτήσουμε τον κύριο Κοκοτρώνη. Πρέπει να υποχρεώσει τον άλλο να σε βάλει μέσα στο σπίτι. Μισό λεπτό. Να ρωτήσω κάτι. Αντρέα, έχεις προσδιοριστεί. Άλλο με ρώτησες και σου απάντησα, νομίζω. Ζητάτε βιβλιάριο. Ζητάμε βιβλιάριο. Συγγνώμη. Ζητάτε βιβλιάριο εμβολιασμού στις δουλειές. Σε έχει ζητήσει κάποιος εργοδότης. Όχι για τον κορονοϊό. Όχι για τον κορονοϊό. Αυτό λέει ο κύριος Κοκοτός. Όχι για τον κορονοϊό. Γενικά λέω. Ζητάνε βιβλιάριο υγείας. Νίκο. Ζητάνε βιβλιάριο. Εγώ έχω προσδιοριστεί. Βασίλη, δουλεύω 32 χρόνια. Βιβλιάριο υγείας δεν μου έχουν ζητήσει. Κάνει σέρβις σε ανθρώπους εκεί πέρα, σερβίρει κόσμο μέσα στο ξενοδοχείο. Μισό λεπτό. Με τη πρωτόκολλα υγείας. Δεν είναι άρρωστος αυτός που δεν έχει εμβολιαστεί. Τι συζητάμε. Κατάλαβε, σου λέω. Ο ρατσισμός είναι από την άλλη μεριά, σου λέω. Θα πας σε ένα ξενοδοχείο και θα έχεις τον άλλο με τα βρώμικα χέρια να σε σερβίρει. Και θα κάτσεις να το δεχτείς. Δεν είναι άρρωστος. Αυτό λέμε. Κατάλαβε το. Καλά, εντάξει. Κατάλαβε το τι λες. Κατάλαβε τι λες. Άλλο να πλέγεις τα χέρια σου. Δεν θα κάνεις τη δουλειά. Κατάλαβε το, σου λέω. Αυτός που δεν έχει εμβολιαστεί δεν είναι άρρωστος. Υπάρχει και άλλη επιλογή όμως. Υπάρχει και η επιλογή, καθότι είναι και επιλογή στη δημοκρατία. Αυτό υπονοείζουμε. Όχι, γιατί το βάζεις αυτό στο στόμα. Να τους βάζουν τα ξενοδοχεία, να κάνουν ένα τεστ. Γιατί δεν μπορεί να σου λέει ή δεν θα σε προσλάβω ή θα πρέπει να είσαι εμβολιασμένος. Παρακαλώ, ένα για να ολοκληρώσουμε το θέμα, να πω και μια είδηση που έχει σκάσει τώρα και δείχνει πώς παίζει το ύπουλα, το παιχνίδι κυβέρνηση. Έτσι, τι μας έλεγε για τα μέσα ενημέρωση. Ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, αποκάλυψε ότι η κύρια αιστεία μετάδοσης του κορονοϊού είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι μας λέει ο Μητσοτάκης? Όχι. Τι μας λέει ο Μητσοτάκης? Γιατί δεν το λέτε? Λοιπόν, πες το πάνω τι λέει ο Μητσοτάκης στον κόσμο.
Από αύριο λοιπόν καταργούνται τα μέσα μαζική μεταφοράς και τελείωσε το. Ανδρέα, έγινε και κάτι άλλο σήμερα. Και κάτι άλλο σήμερα. Η κυρία Μέρκελ πριν ξεκινήσει το συμβούλιο. Από τη στιγμή που υπάρχει επιστημονική μελέτη. Η κυρία μελέτη, Μέρκελ, η οποία πριν ξεκινήσει το συμβούλιο των 27 των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδωσε συνέντευξη τύπου. Ξέρετε τι είπε? Ότι δεν θα περάσει η πρόταση, δεν είναι σωστή η πρόταση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Το καταλάβαμε. Εχθές είχαν πορεία στο κέντρο της Αθήνας οι Πακιστανοί. 500 τόσα άτομα. Πήγε η αστυνομία να τους συλλάβει. Κύριε Χρυσογοίδη, πήγατε να τους συλλάβετε. Είναι σε ανοιχτό χώρο. Γιατί τους το επιτρέψατε. Παρακαλώ. Γιατί τους το επιτρέψατε. Πάμε τώρα, μιας και λέει αυτό, εγώ θέλω. Τώρα. Ωραία, ας μην μείνουμε άλλο σε αυτό, παρακαλώ, και τους τέσσερις. Πάμε να δούμε, ενώ λοιπόν γίνεται όλος αυτός ο κακός χαμός, ο Νίκο Μερτζάνη, έρχομαι τώρα σε σένα. Βλέπουμε ότι εκεί η αντιπολίτευση περί άλλα τυρβάζει. Χθες είχαμε 15 στελέχη της, προβεβλημένα, όχι δεύτερα κλασάτα, που τάχθηκαν υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα. Σήμερα στον Απόϊχο βγήκε και ένα κείμενο με 60-70 πανεπιστημιακών, μεταξύ των οποίων και κάποιοι που είναι κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τις κάρτες τι λένε. Κείμενο υποστήριξης ετοιμάτων Δημήτρη Κουφοντίνα υπογράφουν 68 πανεπιστημιακοί. Η διακριτική και εκδικητική αντιμετώπιση του Δημήτρη Κουφοντίνα από την πολιτεία καταπατά τα δικαιώματα του κρατούμενου και προσβάλλει τη δημοκρατία. Τελευταίο περιστατικό παράβασης των διατάξεων του σοφρονιστικού κώδικα αποτελεί η μεταγωγή του από τις αγροτικές φυλακές Κασαβέτιας στις φυλακές Δομοκού. Εμείς οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που υπογράφουμε αυτό το κείμενο θεωρούμε ότι το κράτος δικαίου δεν μπορεί να ισχύει κατά περίπτωση. Ζητάμε την άμεση ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος του Δημήτρη Κουφοντίνα για μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού. Νίκο. Τι θες να σχολιάσω? Το τι είπανε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει ότι εκφράζουν προσωπικές τους απόψεις. Το ξέρεις αυτό. Τις αποδοκιμάζει. Εκφράζουν προσωπικές απόψεις, αλλά εγώ θα σου διαβάσω κάτι άλλο. Τι είπε ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος είναι υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ναι. Ότι ο κύριος Κουφοντίνας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν και οι υπόλοιποι κρατούμενοι. Ναι. Συμπέρασμα. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ένας άνθρωπος καταδικάστηκε. Οποιοσδήποτε άνθρωπος καταδικάζεται, πάει στη φυλακή, εκτείει την ποινή του και τελειώνει. Ναι. Δεν ξέρω ότι το δικό μας δικαϊκό σύστημα. Όποιος άνθρωπος καταδικάζεται, τον ξανακαταδικάζουμε, τον ξανακαταδικάζουμε, τον ξανακαταδικάζουμε και τον ξανακαταδικάζουμε. Δεν θα στηρίξω Κουφοντίνα. Εγώ θα σας πω αυτά που είπε ο κύριος Οικονόμου. Ο Κουφοντίνας και ο κάθε Κουφοντίνας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν, ναι, όλοι οι κρατούμενοι. Γιατί έχω τη βεβαιότητα ότι ο κύριος Οικονόμου το είπε από εντελώς άλλη οπτική από αυτή που το είπανε οι του ΣΥΡΙΖΑ. Και... είπε και κάτι άλλο ο κύριος Οικονόμου. Και δεν εκβιάζεται, και δεν μπορεί να εκβιάζεται η κυβέρνηση και η πολιτεία από τους κρατούμενους. Το είπε. Δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Για συρροή δολοφόνων, Νίκο, μιλάμε. Πρόσεξε. Δικαιώματα έχει και η μητέρα του Αξαρλιάν, του συγχωρεμένου. Αλλά δεν τα βρήκε πουθενά τα δικαιώματά της, έχασε το παιδί της. Γι' αυτόν μιλάμε. Γι' αυτόν υπογράφουν οι καθηγητάδες που διαφεντεύουν τα παιδιά μας στα πανεπιστήμια. Κατάλαβες? Αυτό είναι, Νίκο μου καλέ. Αυτό να σχολιάσουμε. Έχει αφαιρέσει ζωές ο κύριος. Το κράτος δικαίου. Αύριο μπορεί να πάρει και τη δικιά μου. Το κράτος δικαίου, Βασίλη. Όταν έχει δικαίωμα να βγει να κυκλοφορεί ελευθερός. Βασίλη, καταρχήν, εγώ δεν θα στηρίξω τον Κουφοντίνα. Το κράτος δικαίου όμως δεν μπορεί να έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γιατί δεν θα είναι κράτος δικαίου, μάλιστα, αν έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Πάνω Μαυρίδη. Και τιμωρεί αυτούς που μας συμφέρουν και όχι αυτούς που δεν μας συμφέρουν. Πάνω Μαυρίδη. Φύγαμε λίγο από το πολιτικό. Εμένα με ενδιαφέρει να μείνουμε στο πολιτικό θέμα περισσότερο, αλλά φύγαμε. Δεν μίλαμε καθόλου στο πολιτικό θέμα. Επειδή τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση τώρα περί κράτους δικαίου και πώς όλη αυτή η ιστορία μεταφράζεται στο συγκεκριμένο θέμα, εγώ θα πω κάτι έτσι πιο λαϊκό. Αφού ο Κουφοντίνας μια ζωή πάλευε εναντίον του συστήματος και θέλησε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, ήταν αγωνιστής, οι αγωνιστές που βάλουν εναντίον του συστήματος και αγωνίζονται εναντίον του συστήματος, έχουν και κάποιες επιπτώσεις. Ας ισορροπηθεί λοιπόν με την απεργία ποινής. Τώρα σε κολλάμε τον Παναγιώτη.
Ας γίνει ήρωας. Συμφωνώ, έχετε κατάλαβες τώρα. Συμφωνώ με τον Παναγιώτη. Άκουσα. Δεν επικρίνω τους 68 που μιλάνε για το κράτος δικαίου. Επικρίνω τον Κουφοντίνα, ο οποίος θέλησε να πάει ενάντια στο σύστημα και τώρα θέλει να εκμεταλλευτεί. Και τελειώνω. Προφανώς και υπάρχει κράτος δικαίου. Προφανώς και αποδίδεται η δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εκεί θέλω να πιστεύω και εκεί πιστεύω. Ωστόσο, μιλάμε για έναν εκτελεστή, έναν τρομοκράτη, έναν άνθρωπο που έχει προκαλέσει και έχει φέρει τον πόνο σε πολλά σπίτια. Δεν ξέρω τώρα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και γιατί οι στελέχη του Αμέλεια, δεν έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πολλά παραπάνω προβλήματα. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πολλά παραπάνω προβλήματα και πολλά θέματα να ασχοληθούν. Θεωρώ ότι οι επιστολές υποστήριξης είναι άτοπες αυτή την περίοδο και μόνο αμηχανία προκαλούν. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του έχουν μια δυναμική περίεργη. Πρέπει να το λύσουν μόνοι τους το θέμα του. Και ότι δεν νομίζω ότι ο χρόνος αυτός που διανύουμε είναι τώρα για να ασχολούμαστε, ας πούμε, τον Κουφοντίνα και αν θα πάει στον Κορυδαλό ή αν θα πάει σε άλλες φυλακές. Έτσι πιστεύω εγώ. Από πότε απαγορεύεται να έχουν διαφορετική άποψη? Θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα αυτό. Γιατί είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ? Εσύ λες γιατί πρόβλημα εκεί, του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μέσα, ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκληθεί όλη η αναταραχή και η αμηχανία. Δεν κατάλαβα. Το ότι βγαίνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και λένε άλλα και κάποια άλλα, λένε κάποια άλλα, δεν είναι θέμα εσωκομματικό? Τι θα πρέπει να είσαι καλά. Τι λες? Δεν έχουν εσωκομματικά. Δεν μπορεί να έχει διαφορετικές άποψεις. Τα αστικά κόμματα έχουν δημοκρατία, την ελευθερία της άποψης. Η ελευθερία της άποψης. Δημοκρατία. Δεν είδα αποδοκιμασία. Δεν είδα πάντως αποδοκιμασία. Όχι, γιατί δεν είδα την ηγεσία. Δεν είδα την ηγεσία να πει ότι η δική μας θέση είναι αυτή της ηγεσίας. Νομίζω ότι βγήκε ανακοίνωση με την οποία λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί εξέφρασαν δικές τους απόψεις. Και λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην άποψη. Μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα με ενημερώνουν ότι είναι κάτι χιλιάδες πάνω αυτοί οι οποίοι έκαναν, όχι εδώ, διεθνώς μέχρι στιγμής, το εμβόλιο και κόλλησαν ξανά κορονοϊό στο μεταξύ. Στο Ισραήλ συγκεκριμένα. Έτσι, κάνουν το Ισραήλ εμβόλιο, νομίζω έχει τη μεγαλύτερη κάλυψη, έτσι, και κολλάνε. Για το εμβόλιο δεν είναι για να μην το κολλήσεις, είναι για να μην... Όχι, το εμβόλιο για κολλήσεις. Για να μην τι. Τότε. Πες τι, εγώ για να από ό,τι γνωρίζω, είναι ότι το εμβόλιο το κάνεις για να μην έχει τα άσχημα αποτελέσματα που έχει ο κορονοϊός. Να σε προστατεύσει, δηλαδή να μην αρρωστείς βαριά. Όχι να μην κολλήσεις. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Αν ας πούμε... Κολλάσε λαθιά δηλαδή. Πάμε σε break. Χρησιμοποιούμε. Αυτό ξέρω. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Στοιχείο, Νίκο Μερτζάνη, ας το κινητό σου εδώ, στοιχείο. Τα πήρε πίσω ο Χρυσοχοΐδης για τις συγκεντρώσεις του δημοσιογράφου τώρα, έβγαλε ανακοίνωση. Εντάξει, αυτά είναι τα συντεχνιακά μας, δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το εδώ, στοιχείο. Ναι, τι θες να πω. Εγώ να σου πω τι θα πεις. Τι να σου ό,τι πω, θες, πες. Θα έπρεπε να υπάρχει η αστυνομία, είναι το πεδίο δόξης λαμπρό, να του συλλάβει. Ποιους να του συλλάβει? Αυτούς που πλακώνουν. Και να του πάει μέσα και τι, να του πληρώνουμε, να του ταΐζουμε κιόλα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτή να σου λέει να σου πει ποιου. Τότε να πάρει όπλα, να του σκοτώσει, τι θες. Να πάρει όπλα, να σου στείλει από εκεί που ήρθανε. Να του βάλει ένα καράβι, να του γυρίσει πίσω. Δεν κατάλαβα. Πόσα από αυτά θα μαζέψουμε εδώ? Λοιπόν, υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά. Όταν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, υπάρχει νόμος, υπάρχει συνταγμένη πολιτεία η οποία πρέπει να παρέμβει και να λύσει το πρόβλημα. Το αυτοκίνητο του πολίτη που του το σπάνε, ποιο θα το πληρώσει? Αυτή. Του συλλάβουν, του πληρώσουν. Ποιο? Βλέπω και Έλληνες εκεί που του λένε ησυχία, κύριε, εμείς εκεί κάνουν. Δεν θα πρέπει να είναι Έλληνες εκεί, θα πρέπει να έχουν φύγει από εκεί. Όχι, βλέπω και κάποιους Έλληνες εκεί, κάποιους χωρίζουν κιόλας. Δεν έχω καμία δουλειά. Οι άνθρωποι λειτουργούν κανονικά, τους χωρίζουν. Εγώ ξαναλέω, υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά, δεν σχολιάζω τίποτε άλλο. Η παραβατική συμπεριφορά ούτε χρώμα γνωρίζει, ούτε θρησκεία, ούτε κόμμα, ούτε εθνικότητα. Αφού είναι παράνομη, τι παραβατική συμπεριφορά, αφού είναι παράνομη από μόνοι τους.
Αν τα παράνομαι και δεν του έχει μαζέψει η αστυνομία. Αν τα παράνομαι και δεν του έχει μαζέψει η αστυνομία. Διπλό ο λόγο λοιπόν να επικρίνουμε την αστυνομία. Παράνομα μπαίνουν μέσα. Οι εικόνες, Ανδρέα, μιλούν από μόνες τους και δυστυχώς αυτές οι εικόνες είναι καθημερινές. Βλέπουμε συχνά και καθημερινά στο διαδίκτυο εικόνες ξένων, μεταναστών. Και Ελλήνων που δένουν τους σταθμάρχες στο μετρό, βλέπουμε. Και Ελλήνων. Γιατί ξαφνικά έγιναν Έλληνες οι Αφγανοί. Συμφωνώ. Απλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Να μην ξεχνιόμαστε, λέω. Θα τους βάλουμε μέσα, θα πληρώσουν, θα αυτό, κάτι θα βάλουν. Αυτοί εδώ δεν έχουν λεφτά. Τι θα πάρουν. Από ποιον και από πώς. Ο Έλληνας αγαπητέ Νίκο έχει ταυτότητα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα φαινόμενα, ειδικά σε μέρη και νησιά που βρίσκεται μεγάλος αριθμός μεταναστών, όπως είναι η Χίος, είναι καθημερινά. Οι καταγγελίες πέφτουν βροχή κάθε μέρα από πολίτες και από κατοίκους τέτοιων περιοχών που είναι γεμάτο μετανάστες, λέγοντας ότι κάθε μέρα δημιουργούν προβλήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προφανώς και υπάρχουν μετανάστες και άνθρωποι που δεν δημιουργούν προβλήματα. Ένα σχόλιο και από τον Πάνο Μαυρίδη για να κλείνουμε σιγά-σιγά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα και αυτή, το βιώνει πλέον, είναι το λάθρο μεταναστευτικό. Στη Γαλλία και στο Βέλγιο αυτό που συμβαίνει και δεν ακούγεται είναι ότι τα δίκτυα των Ισλαμιστών και των λαθρομεταναστών είναι πανίσχυρα, διακινούν γυναίκες, ναρκωτικά και όπλα και η συντεταγμένη πολιτεία στην οποία αναφέρεται ο Νίκος Μελτζάνης πάρα πολύ σωστά δεν τολμάει να τους αντιμετωπίσει. Αυτή η κατάσταση δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και απειλεί την Ευρώπη και τη δημοκρατία στο σύνολό της. Την Ουγγαρία και την Πολωνία. Παρακαλώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Το σκίτσο για να κλείσουμε, παρακαλώ, πρέπει να κλείσουμε. Ο κύριε εδώ τι λέει, στην Ελλάδα όλες οι θεομηνίες έχουν όνομα. Θεομηνία Ιαννός, θεομηνία Λέανδρος, θεομηνία Τσίπρας, θεομηνία Μητσοτάκης και απορώ ακόμη πώς αντέχουμε. Έλαντε, πράγματι, πώς αντέχουμε. Κουφάλα νεκροθάφτη. Θεομηνία ή Θεόσταλτος τελικά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω. Την από ποιο Θεό δεν μας είπατε. Την Αμέλεια Αναστασάκη, τον Βασίλη Γραμμένο, τον Πάνο Μαυρίδη και τον Νίκο Μερτζάνη. Ευχαριστούμε και σε εσάς που ήσασταν όλοι μαζί εδώ απόψε μαζί μας. Κόντρα και ρήξη αμέσως μετά με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό σας βράδυ.